Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο και το οικονομικό πρόγραμμα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου να εγκρίνει την εκταμείευση 3,24 δις ευρώ προς την Ελλάδα. Η κυρία Λαγκάρντ τόνισε ότι απομένουν να γίνουν πολλά, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει τα σχέδιά της για ιδιωτικοποίησης. Η δημοσιονομική προσπάθεια της Ελλάδας υπήρξε εντυπωσιακή από κάθε άποψη, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η ενισχυμένη προσαρμογή προκαταβολικά θα βοηθήσει στην επαναφορά των δαπανών στα επίπεδα πριν από την υιοθέτηση του ευρώ. Ενώ το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με γνώμονα τη βαθύτερη ύφεση και την ικανότητα εφαρμογής του, η στρατηγική εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του χρέους, ανέφερε χαρακτηριστικά, και επανέλαβε παράλληλα την ανάγκη για δυναμικές μεταρρυθμίσεις, εγχώρια υποστήριξη, αλλά και για μακροπρόθεσμη στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οικονομικές προκλήσεις. Η κυρία Λαγκάρντ επισήμανε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να τεθεί το χρέος της Ελλάδας σε έναν πιο βιώσιμο δρόμο και πως στο πλαίσιο αυτό οι Ευρωπαίοι εταίροι της παρέτειναν τις περιόδους αποπληρωμής των δανείων τους, δίνοντας διασφαλίσεις ότι θα εξετάσουν την περίπτωση λήψης πρόσθετων μέτρων υπό όρους και την παροχή πρόσθετης βοήθειας για τη μείωση του χρέους πολύ πιο κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2022.